Γεια σας, καλώς ήρθατε στο εορταστικό πάξι. Είμαι η Ειρήνη και μια που δεν γίνεται γιορτές Χριστούγεννα χωρίς μπισκότα, θα φτιάξουμε σοκολατένια χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Θα τα διακοσμήσουμε για να τα απολαμβάνουμε τις ημέρες εκείνες. Για να τα κάνω σοκολατένια χρησιμοποιώ στιγμιαίο ρόφημα κακάο Nesquik με Optistart, βιταμίνες, σίδηρο και ψευδάργυρο, που συμπληρώνει ιδανικά τα ωφέλη του γάλακτος και τώρα σε νέα συσκευασία με βελτιωμένη συνταγή με μόνο φυσικό άρωμα. Στο μπολ μου βάζω πρώτα τα υγρά υλικά, δηλαδή το αυγό, τη βανίλια, ξύσμα πορτοκαλιού, λάδι και τέλος το μέλι. Κοίτα να κατέβω, απαλά, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Το αφήνω στην άκρη και παίρνω τα αμύγδαλα, ομά αμύγδαλα, δεν χρειάζεται να είναι ασπρισμένα και θα τα βάλω μέσα στο μούλτι να τα θρηματίσω. Και παίρνω ένα άλλο μπολ, μικρότερο, στο οποίο θα ρίξω τα στερεά υλικά μου. Το αλεύρι, το θρηματισμένο αμύγδαλο, στιγμιαίο ρόφημα κακάο Nesquik, baking powder και κανέλα. Τα ανακατεύω καλά με μία κουτάλα και τα προσθέτω στα υγρά υλικά μου. Η ζύμη είναι έτοιμη, τη μεταφέρω σε μεμβράνη, την καλύπτω καλά και τη βάζω στο ψυγείο για 15 λεπτά. Έβγαλα τη ζύμη από το ψυγείο, την έβαλα πάνω σε αλευρωμένη επιφάνεια. Θα αλευρώσω ελαφριά και από πάνω και θα το ανοίξω. Με τα κουπάτ κόβω σε χριστουγεννιάτικα σχέδια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω χιόνο νυφάδα και τάρανδο. Έτοιμα για το φούρνο, τα ψήνω στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις σε προθερμασμένο πάντα φούρνο. Ψήθηκαν τα μπισκότα, τα αφήνω να κρυώσουν και εντωμεταξύ θα φτιάξω το γλάσο για να τα στολίσω. Σε ένα μπολ θα βάλω στιγμιαίο ρόφημα κακάο Nesquik και προσθέτω σταδιακά κουταλιές με νερό σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να γίνει ένα λίγο γλάσο. Τα μπισκότα κρύωσαν και ήρθε η ώρα να τα γλασάρω. Και θα τα διακοσμήσω από πάνω με Smarties. Διακόσμησα τα μπισκότα όλα σε δύο σχέδια και τώρα σκέφτομαι ποιο να δοκιμάσω. Θα πάρω τον τάραντο. Είναι σούπερ σοκολατένια με το γλάσο και από πάνω με τα Smarties, πραγματικά εκπληκτικά και είναι και πολύ ωραίο να τα φτιάξουμε μαζί με τα παιδιά μας, να τα διακοσμήσουν και αυτά και να τα έχουμε στο χριστουγεννιάτικο σπίτι μας, να τα απολαύσουμε μαζί με το τσάι ή τον καφέ μας ή και το γάλα βέβαια τα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή συνταγή, να σας φανεί χρήσιμη. Η συνταγή είναι γραμμένη αναλυτικά στο pax.gr. Μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like σε αυτό. Από κάτω να μου αφήνετε τα σχόλιά σας και φυσικά να το κοινοποιείτε να το βλέπουν και οι φίλοι σας. Επίσης να με ακολουθείτε και στα υπόλοιπα social media, σε YouTube, Facebook και Instagram. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!